Το οποίο και αν πρόκειται να αλλάξει κάτι και στα ποσοστά βεβαίως της ανεργίας, να μας πείτε και γι' αυτό και για τους στόχους που έχουν τεθεί από το Υπουργείο, αλλά και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας να πει κανείς πολιτικός υπουργός εργασίας αυτή τη στιγμή ότι η κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας είναι ικανοποιητική ή επιθυμητή ή ευκταία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας. Μέσα σε 3 χρόνια έχει πέσει περίπου κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Προφανώς είναι ένα ακόμη εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Όμως φαίνεται ότι θα έχει διαρκή τάση αποκλιμάκωσης. Τελευταίο τρίμηνο βέβαια δεν πήγε καλά. Ναι, αλλά έχει μια αξία να το βλέπουμε συνολικά σε σχέση με το χρόνο. Στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μια μείωση 6 ποσοστιαίων μονάδων. Είμαστε περίπου στο 20%. Είναι προφανώς ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας. Ναι, αλλά με τι θέσεις έχει σημασία, δηλαδή αν είναι μερικής απασχόλησης, αν είναι κανονικές θέσεις. Το 70% των θέσεων που έχουν δημιουργηθεί, περίπου 300.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία 3 χρόνια. Το 70% είναι πλήρους απασχόλησης, το 30% είναι μερικής. Mm. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά επικεντρωμένη για να δημιουργηθούν κίνητρα πρωτίστως για να γίνουν μόνιμες θέσεις εργασίας, αλλά και νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι και η δουλειά που γίνεται για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, διότι αυτό που κυρίως παρατηρούμε ότι συμβαίνει είναι ότι ενώ δεν είναι πια τόσο μεγάλο το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας, πλέον έχει μετατραπεί σε υποδηλωμένη. Δηλαδή, ενώ δουλεύεις πλήρως ωράριο, δηλώνεσαι για μερική απασχόληση. Εκεί είναι που επικεντρώνουμε τώρα την προσοχή μας και την προσπάθειά μας με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να αντιστρέψουμε αυτή την ποιότητα. Η πρόταση αυτή του ΩΣΑ πάνω σε αυτό το θέμα που λέει για μείωση των εισφορών για να βοηθήσει ακριβώς στο να δηλώνεται. Μπορεί να συμβεί, τι λέτε? Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε σχέση με τις εισφορές, και υπάρχει εδώ ένας μύθος που σχετικά με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, είναι γεγονός ότι περίπου το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει λιγότερα από ό,τι πριν. Αυτά είναι νούμερα από τα ειδοποιητήρια, δεν είναι. Ναι, αλλά αυτοί που πληρώνουν περισσότερα πληρώνουν καταστροφικά περισσότερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε μία κατηγορία που έχετε δίκιο, που είναι εισοδήματα τα οποία δεν θα χαρακτήριζε κανείς υψηλά και υπάρχει μεγάλη σφοροδότηση και αυτό είναι. Αλλά είναι μικρό νούμερο των ασφαλισμένων. Θα το δείτε όμως αυτό, δεν έχει σημασία αν είναι μικρό ή μεγάλο, σημασία για να το διορθώνουμε. Απολύτως. Όταν υπάρχει αδικία. Απλώς η πρώτη προσοχή που δίνει κανείς είναι στη συντριπτική πλειονότητα. Συντριπτική πλειονότητα πληρώνει λιγότερα. Είναι περίπου, δίνουν λιγότερα από 200 ευρώ το μήνα, όταν αυτό το ποσοστό με το προηγούμενο σύστημα ήταν περίπου 25%. Άρα έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη αλλαγή και φαίνεται και στα έσοδα. Το άλλο που θα το λιάνετε, θα το βελτιώσετε, τι σκέφτεστε? Έχουμε επικέντρωση μετά την έξοδα από το πρόγραμμα που θα έχουμε και περισσότερα περιθώρια, περισσότερες ελευθερίες κίνησης. Mm-hmm. Και τα θετικά οικονομικά του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης θα μας επιτρέψουν διορθωτικές παραλλαγές. Τα θετικά δεν το λέμε και θετικά, γιατί περιμένουν εκκρεμούσες συντάξεις χιλιάδες. Τα οικονομικά του ΕΦΑ εμφανίζονται θετικά, τεχνικά θα λέγει κανείς. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Είναι ένα επιχείρημα που το έχω ακούσει αρκετές φορές που λέει ότι ο ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα γιατί δεν πληρώνει συντάξεις. Δεν είναι αυτό το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ΕΦΚΑ πληρώνει πολύ περισσότερες συντάξεις από ό,τι πλήρωνε το ασφαλιστικό σύστημα στο παρελθόν, με την έννοια του ρυθμού της απόδοσης. Mm-hmm. Πόσες εκκρεμούν όμως αυτή τη στιγμή σε κύριες συντάξεις εκκρεμούν περίπου 85.000. Όταν παραλάβαμε, ήταν περίπου 400.000 συνολικά απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές. Ναι, συνολικά. Οι επικουρικές όμως καθυστερούν χρόνια, ολόκληρα. Οι επικουρικές έχουν ξεμπλοκάρει τους τελευταίους 2 μήνες. Πράγματι υπήρχε μια καθυστέρηση, αλλά έχουν ξεμπλοκάρει τους τελευταίους 2 μήνες. Mm-hmm. Η στόχευσή μας είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, και αυτό είναι στο συνολικό πρόγραμμα εκαθάρισης ληξιπροθέσμων του Δημοσίου, να έχουμε καθαρίσει σχεδόν όλο τον όγκο των ληξιπροθέσμων. Μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Και τον Αύγουστο του 2018. Δηλαδή. Να έχουμε καθαρίσει όλο τον όγκο των ληξιπροθέσμων. Είμαι πολύ προσεκτική, γιατί καμιά φορά νομίζεις ότι μπορείς να επιταχύνεις. Τα όρια θα μετακινείται κάθε φορά. Και μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο σύστημα. Μας τα είχε πει και ο κύριος Πετρόπουλος εδώ και βλέπω τα πηγαίνετε παρακάτω. Έχετε δίκιο ότι μετακινήθηκαν τα όρια, όμως υπάρχει επιτάχυνση στο ρυθμό απόδοσης οπωσδήποτε. Δηλαδή, μόνο τα νούμερα που σας λέω δείχνουν ότι αποπληρώνεις πια τις τρέχουσες, γιατί κάθε μήνα προστίθενται νέες. Μας λένε πάντως οι τηλεθεατές μας τώρα ότι δίνονται οι προσωρινές συντάξεις κυρίως γρήγορα. Το μετά όμως καθυστερεί, λένε πολύ, το να δοθεί κανονικά η σύνταξή σου. Οι προσωρινές συντάξεις δίνονται πράγματι μέσα σε 2 μήνες, αλλά η εκαθάριση του όγκου είναι αυτή που σας λέω, αφορά το τελικό ποσό της σύνταξης. Εσείς διαβεβαιώνετε ότι μέχρι τον Αύγουστο 2018 θα έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό? Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης συνολικά είναι για εκαθάριση του κύριου όγκου, σχεδόν είναι όλου του όγκου των ληξιπροθέσμων τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το σχέδιο. Για τις προσωρινές μιλάτε πάντα, με προσωρινό τρόπο, όχι ολοκληρωμένα. Για τις ληξιπρόθεσμες. Ληξιπρόθεσμοι καθίστανται μία σύνταξη όταν κάνω έτσι και περνούν 90 μέρες. Ναι.
τότε καθίσατε ληξιπρόθεσμη αίτηση. Μιλάω για τον όγκο των ληξιπροθέσμων. Μάλιστα. Σε αυτό το στόχο δουλεύουμε. Ναι. Πολλά δημοσιεύματα σήμερα, κυρία Αξιόγλου, και θέλουμε μία απάντηση σε αυτό για περικοπές στους περιστασιακά απασχολούμενους συνταξιούχους. Βλέπουμε εδώ ποσοστά μέχρι και 60%. Περί τίνος πρόκειται? Είναι η ρύθμιση εγκύκλειος που βγήκε για την απασχόληση συνταξιούχου. Όταν δηλαδή είναι κάποιος συνταξιούχος και παράλληλα εργάζεται. Δεν έχει συμβεί καμία μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το τι ίσχυε και στο παρελθόν. Πάντα, από το 99 ακόμη, όταν ένας συνταξιούχος εργαζόταν, υπήρχε μία απομείωση στο ποσό της σύνταξης που ελάμβανε, διότι παράλληλα ήταν εργαζόμενος. Όσο όμως εργάζεται και εξακολουθεί να εισφέρει, αυτό μετράει για να προσαυξηθεί η σύνταξη όταν τελειώσει η εργασία του. Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν κάποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις σε αυτό, δηλαδή η απομείωση της σύνταξης πάντα συνέβαινε. Ναι, ναι. Τώρα συμβαίνουν όταν κάποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις, κυρίως για τους αγρότες, οι οποίοι δεν θα βλέπουν μείωση της σύνταξής τους όταν εξακολουθούν αγροτική δραστηριότητα. Άλλοι συνταξιούχοι από άλλους κλάδους, οι οποίοι έχουν κάποια αγροτική δραστηριότητα, επίσης έχουν δύο ελιές, ας πούμε, ένα μικρό χωράφι, δεν θα έχουν απομείωση της σύνταξης. Δεν θα έχουν απομείωση της σύνταξής τους. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι, ενώ στο παρελθόν έπρεπε να δίνουν περίπου 50% πάνω εισφορές όσο δούλευαν, τώρα αυτό δεν θα ισχύει πια. Για τα λάθη ρωτάνε φίλοι εδώ, σε σχέση με τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Πότε θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά? Αυτό παρά το είναι γεγονός ότι το καθυστερήσατε να το πάρετε είδηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που θέτουν είναι η παρακράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ. Ακριβώς. Υπέρ αυτού του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών. Να πω λίγο το εξής. Από το 2010 η χώρα ανέλαβε πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Και εκεί καθορίστηκαν με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και τα έσοδα που θα έχει ο ΑΚΑΓΕ, με ποιον τρόπο θα γίνουν όλα αυτά. Υπήρχε σε συμφωνία με τους δανειστές. Άρα ως ποσά συμφωνήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το γεγονός ότι έχουμε καλύτερα οικονομικά στον ΕΦΚΑ θα μας επιτρέψει και μας έχει ήδη επιτρέψει. Για πότε μιλάτε? Δείτε λίγο την επιστροφή της εισφοράς υγείας. Δεν βλέπω να μιλάτε χρονικά. Το πάτε λίγο γενικά. Δώστε μου ένα λεπτό και θα σας το απαντήσω. Η επιστροφή εισφοράς υγείας στους συνταξιούχους στα τέλη του 2017 νομίζω ότι είναι έμπρακτη απόδειξη αυτού που λέω. Ότι όταν βελτιώνται τα οικονομικά, κάνουμε τις διορθωτικές παρεμβάσεις. Η παρακράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ αφορά κάποιο πληθυσμό συνταξιούχων και νομίζω ότι χωρεί να γίνει μια διορθωτική κίνηση εκεί. Δεν θα μιλήσω για παράτυπη ή παράνομη παρακράτηση, διότι είναι σύμφωνη με τον νόμο, αλλά χωρεί διορθωτική λύση εκεί. Και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, εντός των επόμενων ημερών. Είναι λίγο ασαφές όπως το λέτε, αλλά καταλαβαίνω εντός των επόμενων την έννοια που το λέτε. Κοιτάξτε, ο λόγος που το θέτω έτσι είναι ο εξής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ασφαλιστικό αυτή τη χρονική στιγμή προϋποθέτει διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Μάλιστα. Αυτό το ζήτημα το έχουμε θέσει στους δανειστές, το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει θετική ανταπόκριση. Τα οικονομικά του ΕΦΚΑ μας επιτρέπουν να το διορθώσουμε και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε τους επόμενους μήνες. Δεν έχουμε κλείσει ακόμη με τους δανειστές το πώς ακριβώς θα το δρομολογήσουμε. Αμέσως γι' αυτό μετά δεν δίνω συγκεκριμένη. Τις διαφημίσεις, κυρία Αχτσιόγλου, θα επιστρέψουμε με το τι περιμένει τους συνταξιούχους από 1η-1η του 2019. Θα κάνουμε μία σύντομη διακόπη και ερχόμαστε. Θα έρθουν και τα 2 το 19 ή όχι? Σε σχέση με την απομείωση των συντάξεων αφορά, είπα ξανά, την προσωπική διαφορά. Έχει σημασία να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν για να μην δημιουργείται και ένα κλίμα στους συντάξεις. Είναι το έως 18%. Είναι τραγικό 18%. Νούμερο το 18%. Έως 18%. Έως, μπορεί να είναι 1%, 2%, 5%. Αν συμβάλλεις και το αφορολόγητο μαζί, ξέρετε πόσο πάει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως εκεί. Θα μου επιτρέψετε 2 παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον, αυτό το μέτρο έχει νομοθετηθεί. Και έχει νομοθετηθεί παράλληλα με θετικά. Είναι όμως αρνητικό. Θέλω να την πω κάτι, γι' αυτό το σημειώνω αυτό. Έχει νομοθετηθεί και έχει νομοθετηθεί παράλληλα με θετικά μέτρα που θα ελαφρύνουν τις σχετικές διαφημιστικές. Δεν τα πολύ αναφέρει. Το 2019, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται όταν το ένα έχει νομοθετηθεί. Πιστεύετε ότι θα εφαρμοστούν αυτά? Από 1η-1η του 2019 λέτε τα κακά να είναι εκεί. Όχι, επειδή το ταμείο έχει αντίρρηση. Έχουν νομοθετηθεί και τα θετικά μέτρα. Προσέξτε, γιατί θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Έχουν νομοθετηθεί και τα θετικά μέτρα για το 2019. Δύο σημειώσεις. Πρώτη σημείωση. Τα μέτρα αυτά νομοθετήθηκαν όπως περιέγραψα κατόπιν απέτησης του Νομισματικού Ταμείου και όχι παρόμοιας απέτησης των Ευρωπαίων. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε και μία σχετική επιφύλαξη για μετά τον Αύγουστο του 2018. Το αυτό. Ακριβώς, αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο ζήτημα που αφορά το αφορολόγητο,
νομοθετημένα προβλέπεται ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα. Από ό,τι φαίνεται, οι ξένοι δεν το βλέπουν να επιτυγχάνεται αυτό. Από ό,τι φαίνεται, να λένε θα έρθει το 19. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε μια που συχνά διαπραγματεύομαι μαζί τους, ότι το ακριβώς αντίθετο ισχύει και δεν είναι μόνο ζήτημα πεποίθησης, είναι και κρίση ζήτημα στις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπάρχει, κύριε Υπουργέ, πολύ σύντομη απάντηση. Όχι, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένη. Μάλλον από την αρχή το έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι είμαστε δύο κόμματα με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές μαζί με και με διαφορετικές διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων. Από εκεί και πέρα έχει γίνει μια συμμαχία σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που αφορά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα της Επιτροπής και την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. Σε αυτούς τους δύο άξονες συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Εμείς να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, πως η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΙ στο πλαίσιο